συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου. Είμαστε χαρούμενοι όλοι. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και δεν είναι ερώτηση και τίποτα, είναι ότι επειδή ήμουνα από τους ανθρώπους που υποστήριξαν το 2000 που έγινε η Α1 και κάναμε όλοι, θα πω και τον εαυτό μου όσο και εγώ στον ακούγεται, κάναμε αγώνα για να κρατήσουμε αυτή την Α1, η οποία όντως ήταν η καλύτερη κατηγορία σε όλη την Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ, με πάρα πολλές δικολογίες που έχετε και δίκιο, έγινε με δύο ομίλους των 8 ομάδων ή των 9 λόγω κορονοϊού και λόγω πολλών προβλημάτων, αλλά θεωρώ ότι πρέπει κάποτε αυτό να σταματήσει ή να κάνουμε την Α1 με έναν όμιλο με 16 ομάδες. Όποιο κόστος και να έχει αυτό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πέφτει το επίπεδο, πέφτουν πάρα πολλά πράγματα κάτω, ή καλύτερα να κάνουμε μια Α κατηγορία. Για μένα η Α1 πρέπει να είναι πρότυπο, πρέπει να είναι με ομάδες που να έχουν παιδικά, να έχουν πολλά και κάποια άλλα κριτήρια, όπως το κάναμε παλιά. Όσον αφορά για την Α1, πράγματι υπάρχει στο σχεδιασμό, αλλά ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει από μια χρονιά στην άλλη. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι επώδυνο αυτό. Θεωρούμε ότι αν όχι την μεθεπόμενη, την αμέσως επόμενη χρονιά θα διαμορφωθεί η Α1 σε έναν νομίζω.